Δεν υπάρχει περίπτωση να καταβάλεις φορά για εισοδήματα που ξεπερνούν. Ναι, αλλά το αυξήσατε. Κατά πολύ αυτό λέμε. Όταν το εισόδημά σου υπερβαίνει ένα ποσό, μεσαία και λίγο προς τα πάνω εισοδήματα, είναι καταστροφή το ασφαλιστικό. Είναι ένα δεύτερο να φορολογικό. Συμφωνήσουμε. Γιατί δεν το παραδέχεστε αυτό? Εγώ θα καταλάβω τις ανάγκες του συστήματος, αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε παραδοχές και να πείτε ότι ναι, επιβάλλουμε πολύ υψηλή εισφορά τύπου φορολογίας πλέον για συγκεκριμένους λόγους. Όχι, τύπου φορολογίας δεν είναι, διότι η φορολογία πάει στο γενικό, στη γενική ανάγκη. Ναι. Η εισφορά για την κοινωνική ασφάλιση πάει στο άτομο που καταβάλει, διότι θα πάρει μεγάλες εισφορές. Για μισό λεπτό. Μεγάλες συντάξεις, ανάλογα με την εισφορά που καταβάλει. Τώρα λοιπόν στο πρώτο εξάμηνο θα κληθούν οι ασφαλισμένοι να πληρώσουν με βάση το εισόδημα που είχαν το 2015. Το 2015 ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει πληρώσει και φόρο και εισφορά για το ταμείο του. Ναι. Φόρος δεν υπάρχει για τα ταμεία. Όχι, λέω, ναι. Έχει πληρώσει ο ίδιος και φόρο και εισφορά. Λοιπόν, ναι, εισφορά για το ταμείο αλλά και το φόρο του για τα εισόδηματα. Για τα υπόλοιπα. Αυτά αφαιρούνται για να υπολογιστεί το πόσο αφαιρούμε και το φόρο. Θα αφαιρούνται. Θα αφαιρούνται. Ναι. Μάλιστα, για να ξέρει και τι πληρώνεται. Επομένως, γι' αυτό έχω κάποιες επιφυλάξεις, αν τα νούμερα βγαίνουν σωστά. Ωραία. Διότι. Για να δούμε παρακάτω τώρα. Αυτός λοιπόν πληρώνει με βάση τα εισοδήματα του 2015. Τα καθαρά εισοδήματα. Τα καθαρά εισοδήματα. Αφού αφαιρθούν φόροι και εισφορές. Τα καθαρά εισοδήματα. Το 16 αυτού τα εισοδήματα και το 17 μπορεί να έχουν μειωθεί δραματικά. Δεν ξέρουμε. Τον Ιούλιο που θα έχουμε καθάριση των εσόδων του 16 θα γίνει η εκαθάριση ώστε για το επόμενο υπολοιπόμενο διάστημα του 16 να πληρώσει την εισφορά που αντιστοιχεί στα εισοδήματα του 2016. Του 2016. Και θα γίνεται και η αφαίρεση ώστε να είναι ασφαλώς. Ναι, και αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του 2016, θα έχει ολοκληρωθεί η αφαίρεση 17, και η καθαρίση. Το 18 θα έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα το 2017. Μέχρι να έχουμε τη συντομότερη έκδοση εκαθαριστικών από τη Γενική Γραμματεία Εσόδων και εγώ ελπίζω να φτάσουμε στο σημείο που να μπορούμε να εισπράττουμε την εισφορά κατά κανονικά την ημέρα ακόμα που κάνει κάποιος την εισπράξη.